Λοιπόν, εδώ έχουμε τη χρήση του υπολογιστή για πρώτη φορά. Το Google θέλει διάφορα να μας πει. Και επειδή το Google είναι ωραίος χαφιές, την πρώτη φορά που μπαίνουμε, απενεργοποιούμε τα πάντα. Δεν θέλω. Πίσω. Το πίσω σημαίνει το πήρε. Επεξεργασία διαφήμισης. Ρε, δεν θέλω να με βάζετε να αγοράζω. Απενεργοποίηση, ρε. Κάποια στιγμή το ξενεργοποιεί αυτό. Απενεργοποίηση διαφημίσεων. Ρε, δεν θέλω. Απενεργοποίηση. Μπορώ να πατήσω και αυτό. Ωραία. Και να πάω παρακάτω σε αλλούς. Άντε και τα cookies. Αναγκαστικά τα δέχεσαι για να γίνει δουλειά. Και εδώ πέρα είναι άλλες εταιρείες διαφημίσεων. Και κάπου σε κάποιο σημείο έχει την επιλογή απενεργοποίηση όλων. Για να δούμε πού είναι αυτό το πράγμα. Όταν φορτώσει. Θα το βγάλει λογικά, τα αφήνουμε αυτό να φορτώνει και πάμε πάλι πίσω. Α, ωραία, φόρτωσε. Απενεργοποίηση όλο. Bye. Το αφήνουμε αυτό να κάνει τη δουλειά του. Έγινε. Και είμαστε happy εδώ. Πολύ ωραία. Οκ. Και κλείνουμε. Πολύ ωραία. Και στο YouTube, και αυτά είναι καλό να τα απενεργοποιήσουμε όλα. Διαγραφή ιστορικού παρακόλουθου δεν έχει και τίποτα εδώ πέρα, είναι καινούριος υπολογιστής. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καταπληκτική Google. Τα κάναμε όλα, τώρα μπορώ να συμφωνήσω. Και βρήκα άλλο πρόγραμμα, δεν το χρειάζομαι αυτό που έψαξα πριν. Έτσι λοιπόν απενεργοποίησα τα πάντα στο χαφιεδιλίκι που λέγεται Google και δουλεύω τσάμπα. Να βρούμε ένα Linux να κατεβάσουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα ωραίο Linux σε αυτόν τον καιρό που λέγεται MX Linux. Θα το βάλω να κατέβει. Δεν είναι πολύ βαρύ. Αυτό έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει αυτό. Το κλείνουμε. Download MX Linux. Το βάζουμε κατεβαίνει γιατί είναι και ένα gigabyte και αργεί λιγάκι. Πού είμαστε εδώ. Θα βάλω και ένα ποντίκι εδώ πέρα πάνω. How to get it. Θα βάλω από Mirrors. Δεν θα κατεβάσω torrents με από Windows. Γιατί έχω μία αρρώστια για αυτά τα πράγματα. Πού βρίσκομαι. I agree. Εδώ πέρα έχουμε τα cookies πάλι. Κάπου εδώ είμαι εγώ. Ας πούμε τώρα δεν ξέρω καν που μπήκα. Είμαι κοντά στην Ελλάδα. Στο Ελλαδιστάν. Ρουμανία. Πάμε πιο κάτω. Τσακ. Greece Athens. Πάρα πολύ ωραία. FTP NTUA. Ωραία. Και snapshots, έτσι λέγονται, και κατεβάζω το 684 του Μαρτίου. Αυτό εδώ. Γιατί είναι για 684 υπολογιστή. Το κάνω, ας πούμε, δεξί κλικ και αποθήκευση συνδέσμου ως, είναι 1,5 GB, θα το βάλω στην επιφάνεια εργασίας, γιατί προσωρινό είναι. Το μεγάλο είναι, βλέπετε όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά, αυτό είναι για παλιούς υπολογιστές, 386. Και τα άλλα είναι κάποιες υπογραφές, τις οποίες, ας κατεβάσω και αυτό για να το δούμε συνολικά όλο. Αποθήκευση συνδέσμου ως, MD5 υπογραφή, για να δούμε τι κατέβηκε σωστά βασικά είναι.
Τι κατέβασα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, νομίζω ότι απάντησα σωστά. Και γενικά για να διαλέξουμε Linux μπορούμε να πάμε σε μια ωραία σελίδα που λέγεται distrowatch.com, η οποία έχει project rankings by ratings. Πάμε κατευθείαν εδώ. Ποια είναι τα πιο δημοφιλή Linux είναι αυτό. Μάλιστα, αυτό είναι με τα ratings. Ενδιαφέρον. Ποιοι ψηφίζουν ότι είναι καλό Linux. Α, ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Το MX Linux είναι 18ο. Μάλιστα, άλλοι είναι πιο χαρούμενοι με άλλα Linux. Τα πιο κοινά Linux βρίσκονται κατάταξη κατά επίσκεψη σελίδας. Αυτή είναι που συμπαίνουν στις σελίδες του κάθε site. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι το MX Linux είναι top. Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή γενικώς. Καλό είναι να πηγαίνει σε δημοφιλή γιατί βρίσκεται και πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα. Τα άλλα είναι για πιο ψαγμένους. Κατεβάζουμε λοιπόν εμείς το MX Linux. Εδώ φαίνεται ότι θα αργήσει λιγάκι. Και αφού κατέβει το MX Linux, θα πρέπει να κατεβάσουμε ένα προγραμματάκι για να το βάλουμε μέσα σε ένα USB. Το πιο κλασικό προγραμματάκι που δουλεύει σε Windows είναι το Rufus. Λέγεται Rufus. Πατάμε ένα Enter. Δημιουργήστε USB. Ας πάμε στη βασική σελίδα. Α, είναι και στα ελληνικά. Τι ωραία. Greek και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα προγραμματάκι το οποίο το αρχείο που κατεβάζουμε τώρα θα μας επιτρέψει να το βάλουμε σε ένα στικάκι USB για να μπορέσουμε να το στήσουμε στον υπολογιστή μας. Κάνουμε ένα Rufus λοιπόν λήψη 3.9. Αυτό είναι μικρό. Τσακ. Θα μας ζητήσει να το σώσουμε. Δεν θα κάνω αποθήκευση αρχείου. Θα κάνω το βάλω στην επεξεργασία. Σε δεξί κλικ αποθήκευση συνδέσμος, που είναι το ίδιο πράγμα, απλά δεν θα πάει στις λήψεις, θα πάει όπου θέλω εγώ, δηλαδή στην επεξεργασία να τα έχω όλα μαζί, αποθήκευση. Πολύ ωραία. Άρα κατεβάζω Linux. Κατεβάζω το προγραμματάκι που θα με βοηθήσει να βάλω το Linux σε ένα USB. Και τώρα το επόμενο που έχω να κάνω είναι να ρίξω μια ματιά στα χάλια που έχει ο δίσκος μου. Ο δίσκος στους καινούριους υπολογιστές που έχουν Windows είναι... Πάω δεξί κλικ πάνω εδώ πέρα, πάω στο διαχείριση, να δω το δίσκο μου, το σκληρό. Και πάω στη διαχείριση δίσκων. Και συνήθως τα Windows, σαν ένας ιός, έχουν φάει όλο τον δίσκο. Α, και όμως εδώ είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση. Ενδιαφέρον αυτό, εδώ και δύο δίσκους μάλιστα. Από ό,τι βλέπω, ο ένας είναι αυτός, ο άλλος είναι τούτος. Μικρή και δύο, αυτός πρέπει να είναι SSD. Πρέπει να είναι. Δεν ξέρω αν το γράφει πουθενά, ούτε ξέρω τι λέει εδώ. Μονάδες δίσκου, πρόγραμμα διοίκησης, Microsoft κτλ. Μάλιστα, αυτός δεν είναι τυπικός υπολογιστής λοιπόν που έχει ένα δίσκο. Έχει δύο δίσκους και μάλιστα έχει και ελεύθερο χώρο. Ενδιαφέρον. Αν αυτός εδώ δίσκος είναι SSD, και αυτό ισχύει γιατί έχει μέσα τα Windows, γι' αυτό υποθέτω ότι είναι SSD, το νούμερο C είναι τα Windows, το λειτουργικό σύστημα, τότε καλό είναι να βάλω και το Linux εδώ πέρα να πηγαίνει πιο γρήγορα. Εδώ πέρα. Για να το κάνω αυτό, δεν ξέρω αν χωράει καταρχήν. Το C λοιπόν έχει ελεύθερα και 4%. Μάλιστα. Οκ. 60% ελεύθερα λέει αυτό το πέρα το σε. 75 GB. Μπορώ να πάρω ας πούμε 25 GB από αυτά, να τα μαζέψω και εκεί να χωρέσει το Linux στον γρήγορο το δίσκο αυτόν. Και εδώ πέρα έχω και ένα κενό κομμάτι στο οποίο μπορώ να βάλω και τα Linux, τα data, αν θέλω. Οκ. Αυτό είναι μια αρκετά πολύπλοκη κατάσταση. Αλλά θα το κάνουμε έτσι. Θα μαζέψουμε αυτό. Να μπει εδώ κάπου στο τέλος θα μπει το Linuxάκι μου, το λειτουργικό σύστημα και σε αυτό το δίσκο θα βάλω τα δεδομένα. Αυτά, εάν ετούτος είναι SSD, θα το τσεκάρω λίγο. Άμα είναι SSD, μπορώ να το δω. Άραγε, μπορώ να το δω ίσως στη διαχείριση συσκευών. Πριν πάω διαχείριση συσκευών, αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ θα το δείτε αντίστοιχο
και σε Linux με μια διαφορετική μορφή. Δηλαδή θα διαλέγω δίσκο και θα βλέπω τρία partition χωριστά. Θα το κάνω από το Linux, τις αλλαγές που θα κάνω εδώ. Οι αλλαγές που γίνονται εδώ πάντα γίνονται αφού έχουμε πάρει backup. Γιατί άμα κάνουμε λάθος εδώ, ο υπολογιστής μπορεί να ψοφήσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στη διαχείριση και εγώ να δούμε τι δίσκους έχουμε. Μονάδες δίσκου. Μονάδες. Να πάμε. Ο ένας να οι δύο δίσκοι μας. Ο ένας είναι ένας Western Digital 500, κλασικός. Και αυτός εδώ είναι 128 GB. Για να δούμε τι λέει, μου να μας πει τίποτα παραπάνω εδώ. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Θα πρέπει να ψάξω ενδεχομένως στο ίντερνετ να μάθω τι είναι αυτός. Να πάρω το... Ναι, δεν μπορώ να το κάνω κόπο αυτό το πράγμα εδώ. Περιγραφή συσκευής. Αναγνωστικά υλικού, ας πούμε. Μπορώ να το κάνω κόπη αυτό. Αντιγραφή. Τι ωραία, το κάνω κόπη. Και πάω εδώ στα Windows. Στα Windows, λέω. Στο Ιντερνετ. Να κάνω Ctrl και V. Και να μάθω τι είναι αυτός ο δίσκος. Serial number βέβαια έχει πάνω. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Θα πέσουμε. Μάλιστα, ωραία. Εδώ μας λέει HP είναι ο υπολογιστής μου, άρα καλά το έχει βρει. Οκ. Use benchmark. Για να δούμε τι θα μας πει αυτός. Λοιπόν, εδώ τα άλλα κατεβαίνουν τα πραγματάκια, δεν μας καίνε. Το Rufus κατεβαίνει, οκ. Okay. Το Linux κατεβαίνει, οκ. Okay. Δεν χρειαζόμαστε τα πράγματα. Ωραία, ωραία. Δεν κλείνει τον υπόλοιπο το Firefox. Και εδώ πέρα, λοιπόν, τι μας λέει. Compatible Components και τα λοιπά, SSD. Για να δούμε, Ctrl F, ψάχνω να βρω αυτό για το οποίο έψαξα. Και σβήνω τα υπόλοιπα κάτω αριστερά. Και τώρα, πού το βρήκε υποτίθεται. Ένα από ένα. Ναι, αλλά εγώ το βλέπω. Κάπου το έχει βρει, είναι γέρος και κότητε εδώ αυτός. Να το. Άρα πράγματι είναι ένας SSD δίσκος. Οκ. Δεν είναι δίσκος. Γιατί δεν είναι πιο κάτω εδώ. Τσικ. Ωραία. Μάλιστα. RBU τον έχει στο SSD. Άρα είναι SSD, άρα είναι πιο γρήγορος από τον άλλον. Άρα μεταξύ των δύο δίσκων, αυτών των δύο, θα χρησιμοποιήσω όντως αυτόν. Αυτοί οι δύο δίσκοι, SSD και κανονικός, μπορώ να τους βρω τι έχουν μέσα εδώ. SSD κάτω, ο μικρός, 128 GB, 120, και ο μεγάλος εδώ που είναι ο πιο αργός. Οπότε βάζω το λειτουργικό μου σύστημα στον γρήγορο δίσκο για να φορτώνει πιο γρήγορα. Αυτά και περιμένω να κατέβουν τα υπόλοιπα.